συνεχής είναι η ταλαιπωρία των οδηγών από τα οδικά έργα στη λεωφόρο Αγλατζάς και Ακαδημίας. Αναβρασμός επικρατεί και στους κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από το θόρυβο και τη σκόνη, αλλά και τη δυσκολία προσβασιμότητα στα σπίτια τους. Σε απόγνωση και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι επισημαίνουν ότι έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών τους κατακόρυφα, ενώ κάποια καταστήματα αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο. Έχει κλείσει τώρα η δουλειά μας. Είμαστε δύο οικογένειες στο ανεργιακό λόγω της κατάστασης. Έχουμε ένα άτομο που χρειάζεται το αναπηρικό καροτσάκι, αλλά δεν μπορεί να βγει από το σπίτι μας. Υποσχεθήκαμε ότι θα έχουμε προσβάσεις για να έρχονται οι πελάτες μας και οι προμηθευτές μας στα καταστήματα μας. Τον το πράγμα είναι ανύπαρκτο σήμερα. Την βεράντα μου έκανα την πεζοδρόμιο, όλος ο κόσμος περνά, που είναι σιτόπον να περάσει. Μεγάλο πρόβλημα. Ενώ μας είχαν υποσχεθεί το καλοκαίρι ότι θα έχουμε έστω κάτι για πρόσβαση, δεν έχουμε τίποτα. Περιμένουμε, γιατί έχουμε πρόβλημα και στην τροφοδοσία του φαρμακείου από προμηθευτές και τους πελάτες μας. Στην αντίπερα όχθη, ο Δήμαρχος Αγλατζιάς, μιλώντας στην κάμερα του Α, από το σημείο που γίνονται τα έργα, ανέφερε ότι προβαίνει σε συνεχείς προσπάθειες για επίσπευση του έργου, ούτως ώστε να τελειώσει η ταλαιπωρία των δημοτών. Να κινηθούμε ταχύστα, εάν υπάρχει περιθώριο να μπει και ένα δεύτερο ξεχωριστό συνεργείο, να αυξηθούν οι ώρες εργασίας, να μπορέσουμε να δώσουμε, επαναλαμβάνω, αυτή την επιτάχυνση του acceleration που χρειάζεται αυτό το τμήμα, γιατί είναι ένα τμήμα όπου είναι στην καρδιά. Ο εκτελεστικός μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Χάρης Χριστοδούλου, μιλώντας στην εκπομπή Α Ενημέρωση, συνέστησε υπομονή, καθώς πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία. Η ταλαιπωρία του σήμερα είναι η άνεση του αύριο, έτσι. Ένα έργο, είπαμε ότι είναι αυτονόητο ότι θα έχει καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Όμως, στο συμβόλαιο υπάρχουν πρόνοιες που δεν κλείνει, μπορούμε να πούμε, ούτε λεπτό η πρόσβαση του οποιοδήποτε. Ο κύριος Χριστοδούλου αναφέρθηκε επίσης και στα επόμενα έργα που θα ενισχύσουν την αποσυφόρηση των δρόμων στη Λευκωσία. Το έργο το μεγάλο που υπάρχει στους προϋπολογισμούς πλέον και δεν είναι μελέτες που θα γίνουν, είναι ο περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας, στο ύψος περίπου των Χαλεπιανών. Με ανισόπεδο κόμβο θα φεύγει αυτοκινητόδρομος 4 λωρίδων, όριο ταχύτητας 100 χιλιόμετρων, προς δυτικά, από τις Χαλεπιανές, είπαμε, μέχρι και τη λεωφόρο Τσερίου ως η πρώτη φάση του περιμετρικού. Παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων, φαίνεται πως οι επηρεαζόμενοι στην Αγλατζιά θα πρέπει να οπλιστούν με ψυχραιμία και για τους αμέσους επόμενους μήνες.